Σε συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών του στην ΕΜΠΑ απευθύνθηκε χθες βράδυ ο προεδρικός υποψήφιος Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού για την Προεδρία της Δημοκρατίας μίλησε για το διακύβευμα των εκλογών και την διαχείριση της επόμενης μέρας. Για να μπορείς να δώσεις οικονομική στήριξη, πρέπει να έχεις οικονομία. Και για να υπάρχουν καλοί Σαμαρίτες που τους ακούτε καθημέρα να υπόσχονται, κάποιος ήταν κακός όλα αυτά τα χρόνια για να έχει πουντζίν το κράτος. Που αν τους άκουα όλα αυτά τα χρόνια, η Κύπρος θα ήταν ακόμα υποχρεοκοπία. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης το τελευταίο διήμερο περιόδευσε στη Λάρνακα και στο απόγευμα έδωσε το παρόν του στα εγκαίνια του κύματος των λαϊκών οργανώσεων του Σωματείου Όλυμπος Ξυλοφάγου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το επιτελείο του, επικεντρώνεται στις επαφές με τους πολίτες εν ώψη και της ολοκλήρωσης του προγράμματός του, ενώ το πρωί συναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα. Ενώ ο Σύνδεσμος Καταθετών της Πρώην Λαϊκής Τράπεζας προαναγγέλει συναντήσεις με υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, προκειμένου να τους ενημερώσει και να ζητήσει γραπτώς τις θέσεις τους για το θέμα της εκαθάρισης της Πρώην Λαϊκής Τράπεζας.